μιμηθεί μικρότερος ΦΠΑ από την υψηλή κλίμακα. Από το 23 δηλαδή από το 23, να πάμε... 15, δεν 18. Δεν έχω ακριβή ναι, εικόνα, θα τα δούμε αυτά όλα. Μικρή. Να εξαιρεθούν όμως τα είδη λαϊκής ναι. κατανάλωσης από την αύξηση αυτή. Φάρμακα ναι, ναι. Επαναλαμβάνω για να γίνει σαφές. Δεν πρόκειται για φοροκαταιγίδα για όλους όπως μπορεί να πει κάποιος. Θα το δούμε συγκεκριμένα. Πρόκειται... Ναι, θα ήθελα να το δούμε συγκεκριμένα. Πρόκειται, θα το δούμε συγκεκριμένα. Ναι. Δεν, θα δούμε συγκεκριμένα. Τη σύμβαση μπροστά να... μας. Τη συμφωνία. Επιτρέψτε μου, κύριε Φίλιπ, και όλα τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Να καλησπερίσουμε και δύο ακόμα συνομιλητές μας απόψε. Την κυρία Μιράντα Ξαφά. Την έχουμε, τη βλέπουμε. Θα τη δούμε σε λίγο ότι είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤΟΥ και οικονομολόγος. Και τον κύριο Γιώργο, καλησπέρα σας και στους δυο σας, και τον κύριο Γιώργο Βερνίκο που είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ. Καλησπέρα είναι, σας. Είναι η φοροκαταιγίδα που δεν θα την ονομάσουμε, όπως θέλετε την ονομάζουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι για όλους, δεν είναι δικαίως και αδύνατος. Να μείνουμε λίγο εδώ μόνο. Να κάνει και με τον τουρισμό. Και εξηγώ δηλαδή για ποιο λόγο οι συνομιλητές μας είναι αυτή τη στιγμή πείτε εδώ λίγο για να το ΦΠΑ, αυτά τα θέματα. Αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι οι έμεση φόροι. Οι άδικοι έμεση φόροι, όπως έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, που επιβαρύνουν άκρητα όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του εισοδήματος. Τι γίνεται εδώ. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω τώρα τον έξυπνο. Είναι μια διαπραγμάτευση που γίνεται. Θα δούμε το αποτέλεσμά της. Πάντως, η μέρημνα, η σταθερή πολιτική επιδίωξή μας είναι να μην υπάρχει διάχυση μιας μεγαλύτερης φορολογίας σε όλο τον κόσμο. Να μην κοπούν επίσης οι συντάξεις, δηλαδή να μην περιοριστεί το εισόδημα των λαϊκών τάξεων. Να μην επιβαρυνθούν οι μεσαίοι με περισσότερους φόρους σήμερα. Κύριε Φίλη, οι μεσαίοι είναι αυτοί που έχουν διαλυθεί. Δεν κύριε μιλάω φίλη. Για τους εύπορους. Ποιος είναι ο μεσαίος? Ένα λεπτό. Γιατί αυτό λίγο είναι, επειδή είναι πολύ σημαντικό, σωστό. Πρέπει να μας το διευκρινίσετε. Ποιοι είναι λοιπόν οι μεσαίοι, ποια είναι η μεσαία τάξη για το ΣΥΡΙΖΑ? Η μεσαία τάξη, τα απομεινάρια της μεσαίας τάξης μιλάμε τώρα. Πολύ σωστό. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι. Εισοδηματικά πού τους τοποθετείτε? 30.000, 40.000. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή. Ένα εύρος δώστε μας, μην μας πείτε. Όχι, ναι. Η συζήτηση αυτή, όχι. Η συζήτηση αυτή θα είχε ένα νόημα αν μιλούσαμε με βάση το χάρτη των εισοδημάτων. Λοιπόν, σε μια κοινωνία η οποία έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, αντιλαμβάνεστε πόσο χαμηλά πέφτει η έννοια του μεσαίου. Όχι, αλλά έτσι. Προσδιορίστε το μαζί. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα. Αυτή η μεσαία τάξη είναι διαλυμένη, κυριολεκτικά. Η μεσαία τάξη δεν είναι. Εισοδηματικά πού είναι για εσάς? Δεν είναι ένα σύνολο που δεν έχει διαφοροποίησης. Υπάρχουν μεσαίοι οι οποίοι έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις οι άνθρωποι και λίγα εισοδήματα. Από έως, κύριε Φίλιπ, δώστε μας. Λέω λοιπόν. Και πληρώνουν πάρα πολύ. Και υπάρχουν όμως και μια κατηγορία που και σήμερα ακόμα φοροδιαφεύγει κατ' όπο προκλητικό. Εσείς όμως αυτούς που πιθανότατα θα στοχεύσετε είναι αυτούς που ήδη πληρώνουν. Όχι, όταν λέμε θα βάλουμε μηχανήματα από τώρα, από το καλοκαίρι, για το ΦΠΑ, αυτό δεν είναι ότι το κάνουμε για να πληρώνουν αυτοί που ήδη πληρώνουν. Επεκτείνουμε. Να εκμεταλλευτούμε λίγο την ιστορία του ΦΠΑ. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα. Εισπράττουν φόρους και δεν αποδίδουν. ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5%. Το email Χαρδούβελη το ανέβαζε στο 13%. Τώρα, εάν πάει στο 15-16, είναι συν 2%. Ανατρέπεται όλη η τουριστική βιομηχανία. Το έχετε αυτό συνυπολογίσει? Αφορά όλα τα καταλήμματα ή αφορά ένα μέρος ξενοδοχείων, ας πούμε, πεντάστερων ξενοδοχείων? Να σας πω κάτι, κύριε Φίλη. Τα πεντάστερα θέματα το δούμε. Εκεί έχω μια ένσταση. Ξαναλέω ότι το πεντάστερο ξενοδοχείο δεν έχει μόνο ιδιοκτήτη, έχει και εργαζόμενους. Δηλαδή, το πεντάστερο ξενοδοχείο έχει έναν ιδιοκτήτη. Το δίκημα είναι ότι τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα βγάλαν χρήματα πέρσι. Οι εργασιακές σχέσεις είναι γαλέρας. Είναι γαλέρας οι εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία. Αδήλωτη εργασία. Άνθρωποι ναι, οι οποίοι είναι... μαθητεία αλήθεια. Υποτίθεται από το εξωτερικό μαθητεία. Όταν συζητήσουμε λοιπόν τι συμβαίνει στον τουρισμό στην Ελλάδα, δεν κερδίζουν οι εργαζόμενοι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πήγαμε στον τουρισμό. Να πάμε στον κύριο Γιώργο Βερνίκο. Και δεν γενικεύω βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους.